δίνεις ό,τι μου αρέσει. Θα μου πει επιτέλους κανείς τι συμβαίνει εδώ πέρα. Έτσι για αλλαγή. Για να μην νιώθω ότι είμαι πάντα στην απέξω. Θα σας εξηγήσω τα πάντα. Μπορείτε να μας αφήσετε μόνες μας. Και το ρωτάς. Θέλω κι εγώ να μιλήσω. Δεν μπορώ τώρα. Προχώρα, προχώρα. Προχώρα, λέω. Εισπρόχνεις. Κάτσε, Μαρίζα. Μην επιμένεις ότι δεν είναι σημαντικό. Μόλις μου είπες ότι λιποθύμησες. Δεν είναι σοβαρό. Είναι. Δεν είναι. Δεν τρέπομαι να σου πω ότι είμαι άρρωστος. Είμαι μια χαρά. Απλά ζαλίστηκα επειδή δεν είχα φάει. Ικανοποιήθηκες τώρα. Τότε γιατί είσαι έτσι, τι τρέχει. Δεν έχει σχέση με σένα. Αυτό που με ενοχλεί είναι ότι εξαρτώμαι από τον Φράνκο. Δεν σου είχα πει να αλλάξει κηδεμόνα. Σου πρότεινα μάλιστα τον πατέρα μου, αλλά εσένα δεν σ' άρεσε η ιδέα μου. Δεν θέλω άλλο κηδεμόνα. Θέλω να είμαι ελεύθερος. Δεν θέλω κάποιον πάνω από το κεφάλι μου για να μου λέει τι να κάνω ή κάποιον που θα με στέλνει στο γιατρό που δεν τον βολεύει. Γι' αυτό έχεις τόσα νεύρα. Θα έρθω εγώ μαζί σου. Δεν χρειάζεται, δεν θα πάω στο γιατρό. Δεν θα πας. Και ο Κολούτσι. Ο Κολούτσι θα καταλάβει ότι δεν είμαι του χεριού του. Μη μου φέρεσαι έτσι, θα μας ακούσει. Πώς θες να σου φέρομαι, ε? Συμπεριφέρεσαι σαν παιδάκι μία. Και θες να σου φέρομαι σαν ενήλικα. Γιατί είπες τη Μαρίζα για τη σχέση μου με τη Σόνια. Μα τι το έλεγε η Σόνια. Μη με διακόπτεις. Αυτά που θα σου πω, βάλ τα καλά στο μυαλό σου. Πρώτον, εγώ θα συνεχίσω με τη Σόνια. Αυτό το έχω ξανακούσει. Πάμε παρακάτω, λοιπόν. Είσαι τιμωρία. Τέρμα οι βόλτες και οι πιστωτικές. Μόνο εσύ μιλάς, ώρα να μιλήσω κι εγώ. Όχι, δεν θα μιλήσεις και μην το παρατραβάς, γιατί με το ζόρι κρατιέμαι να μην σε χαστοκίσω. Αυτή είναι η αλήθεια. Και έτσι ακριβώς συνέβησαν όλα. Θα στο έλεγα, αλλά στάθηκε αδύνατο λόγω της κακής μας σχέσης. Και όταν δεθήκαμε, η μία δεν μου άφησε άλλη επιλογή. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο ήρθα στο σχολείο. Στορκίζομαι, δεν θέλω άλλα ψέματα μεταξύ μας. Σε πιστεύω. Την ώρα που η σχέση μας πήγαινε όλο και καλύτερα. Η σχέση μας δεν πρόκειται να αλλάξει. Δηλαδή, δεν σε πειράζει που εγώ και. Περίμενε, περίμενε. Μη βιάζεσαι. Ξέρεις πολύ καλά ότι αυτός ο τύπος μου προκαλεί αηδία. Αλλά θα είναι και αυτή μία από τις πολλές περιπέτειές σου. Κάνεις λάθος. Αυτή τη φορά είμαι πραγματικά ερωτευμένη. Τον αγαπάω. Αφού το λες εσύ. Αυτή είναι η αλήθεια. Εντάξει. Αλλά θα μου κάνεις μία χάρη. Αν χωρίσεις αύριο ή σε λίγες μέρες, θα μου πεις το ευχάριστο νέο. Τα καλά νέα πρέπει να μαθαίνονται γρήγορα. Πρέπει να φύγω, μαμά. Γεια. Δεν ήρθα ακόμα, γρήγορα. Τα μάτια σας 14, δεν θέλω με τίποτα να με δει. Εντάξει, αλλά δεν θα πάθαινες τίποτα αν πηγαίνατε μαζί με τη Μίτση. Τρελάθηκες. Πού είναι η τσάντα, δώστε μου αμέσως. Τι έχει μέσα τσάντα. Το μαύρο φόρεμα σε περίπτωση που η μαμά πάθει αμόκ, αν με δει έτσι. Για μια φορά στη ζωή σου, Φέλη, ξέχνα την. Εύκολα το λες, δύσκολα γίνεται. Δεν έχουμε χρόνο. Αν δεν σταματήσετε την κουβέντα, η Μίτση θα σε δει. Άντε. Ευχαριστώ. Σα κάπω. Γεια σας, περάστε καλά, ε. Ναι. Α, περίμενε. Δεν σου είπα το κυριότερο. Είσαι μια κούκλα. Κόψε το δούλεμα. Όχι, όχι, δίκιο έχει. Είσαι πολύ όμορφη. Να προσέχεις. Και εσείς το ίδιο, παιδιά. Σας ευχαριστώ για όλα. Φιλάκια. Τα λέμε. Α, τι καλά. Είσαι κούκλα. Είσαι μια οπτασία. Ωρα για πάρτι. Ώστε έτσι είπε η Μαρίζα. Ναι, δε χάρηκες. Γιατί αυτά τα μούτρα. Όχι, τίποτα. Απλώς δεν ήξερα ότι αλλάζεις τους άντρες σαν τα πουκάμισα. Πόσα θα μείνεις μαζί μου, ένα, μήνα, δύο, πόσο σκοπεύεις. Για το όνομα του Θεού σταμάτα, μη μιλάς έτσι. Βέβαια, έτσι να κουνήσεις το δαχτυλάκι σου εσύ και να 100 άντρες στη σειρά για να βγουν μαζί. Ζηλεύεις, γιατί τα δάχτυλά σου είναι από πυλό και δεν μπορείς να κάνεις κάτι τόσο απλό, δεν μπορείς. Γιατί είσαι μαζί μου, γιατί δεν σε έχω δεμένη, είσαι ελεύθερη να φύγεις όποτε θέλεις. Φράγκο, σ' αγαπάω πολύ. Δεν υπάρχει λόγος να τσακωνόμαστε για βλακίες. Ηρέμησε. Αν δεν ηρεμήσεις, συγγνώμη, Σόνια, αλλά. Θέλουν τα κορίτσια. Είμαι και ενθουσιασμένος με το σπίτι, αλλά θα πεθάνω αν σε χάσω. Δεν θα με χάσεις, αγαπούλα μου.
Μιλώντας για το σπίτι, τι έγινε με την έκπληξη? Ποια έκπληξη? Τα σχέδια για τη διακόσμηση του σπιτιού. Θέλω να τα δω πριν αρχίσεις τις εργασίες. Α, ναι, τα σχέδια. Τον έρωτα βλέπεις, έχω χάσει το μυαλό μου. Λοιπόν, θα τα φέρω αύριο στο υπόλοιπο. Αύριο θα είναι στα χέρια σου. Μονό να τα δω. Έχω πάρα πολλές ιδέες. Θέλω το σπίτι να είναι γεμάτο χρώμα. Λατρεύω το χρώμα. Βέβαια, ο αρχιτέκτονας θα κάνει τα πάντα. Αλλά εμείς θα του πούμε τι θα κάνει. Λοιπόν, κύριε Κολούτσι, πώς σας φάνηκε? Όλα έγιναν όπως θα ήθελα. Θέλω να τελειώσει όμως γρήγορα, έτσι, το συντομότερο. Και η κυρία συμφωνεί. Δεν το ξέρει. Λάβατε. Ναι, είναι υπέροχο. Θα σας αρέσει. Πολύ. Είμαι σίγουρη. Τι κάνεις εκεί? Δεν βλέπεις ότι δεν είναι στόχος για βελάκια? Δεν μπορείς να ρίχνεις τον κανονικό? Όλα, μωρέ, όλα σου φταίνε. Ναι, όλα σε ενοχλούνε. Εντάξει, 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 συγγνώμη. Τι κάνεις? Τι να κάνω, διαβάζω. Τελειώνεις? Όχι, όχι, κάνει επανάληψη, έγινε σπασίκλας. Εγώ να φανταστείς, δεν έχω διαβάσει τίποτα ακόμα. Γιατί συνέχεια παίζεις με τα βελάκια, δεν κάνεις απολύτως τίποτα. Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ, γιατί έχω χαμηλό επίπεδο ζαχάρου, καταλαβαίνεις. Έτσι το λένε τώρα. Ναι, πάω να φάω κάτι. Ναι, ναι, καλά. Για πες μου, τελείωσες το διάβασμα? Ναι. Θέλω να σου πω κάτι. Ό,τι θες. Θέλω μια χάρη. Ναι. Δεν έχω διαβάσει τίποτα και σκόπευα να αρχίσω αύριο το απόγευμα, αλλά ο Κολούτσι θέλει να πάω κάπου. Αν πάω, δεν θα προλάβω να διαβάσω τίποτα. Γι' αυτό θέλω να σου ζητήσω να πας εσύ στη θέση μου. Να πάω εγώ στη θέση σου? Ναι. Πού να πάω? Στο γιατρό. Τι πλάκα μου κάνεις? Πώς θα πάω? Ο γιατρός δεν με ξέρει. Θα προσποιηθείς ότι είσαι εγώ. Εσύ πρέπει να πας. Και αν έχεις κάτι. Δεν έχω τίποτα. Τίποτα σου λέω. Κοίταξε με. Σου φαίνομαι άρρωστος? Όχι, γιατί δεν είμαι. Είμαι μια χαρά. Ο Κολούτσι επιμένει να μιλήσω μαζί του γιατί είναι ψυχίατρος. Γι' αυτό. Γιατί σε στέλνει σε ψυχίατρο? Δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα. Και δεν θέλω να πάω με τίποτα. Δεν χρειάζομαι ψυχίατρο. Ναι, γιατί χρειάζεσαι τιμία. Όχι. Το αντίθετο, μάλιστα. Δεν χρειάζομαι ούτε τιμία ούτε τον μπαμπά της. Αυτοί οι άνθρωποι μου προκαλούν πονοκέφαλο. Καταλαβαίνεις? Όχι, όχι, όχι. Δεν μπορείς να τη βγάλεις από το μυαλό σου. Αυτό έχεις πάθει. Όχι, κάνεις μεγάλο λάθος, Μάρκο. Η αγάπη μου έχει μετατραπεί σε μίσος. Όχι. Την αγαπάς ακόμη. Παραδέξου το. Θα με βοηθήσεις? Τι κάνεις εδώ? Τρώω. Παίρνω ενέργεια για να διαβάσω. Ναι, αλλά εσύ θα σκάσεις από το πολύ φαΐ. Όταν τρώω χαίρομαι. Άσε που χρειάζομαι πολύ χαρά για να ξεπεράσω την κατάθλιψη που μου προκάλεσε το διάβασμα. Αφού το φαΐ σε βοηθάει να ξεπεράσεις την κατάθλιψη, τότε θα φάω κι εγώ. Ποιες? Μία. Έχεις κάτι? Μία. Τι έχεις? Γιατί δεν μ' αγαπάει κανείς, γιατί δεν μ' αγαπάει κανείς. Έλα τώρα, μην το λες αυτό. Τι είναι η αλήθεια? Ούτε ο Μανουέλ ούτε ο μπαμπάς μου δεν με θέλουν. Δεν είμαι καλή για κανέναν, κανείς δεν με θέλει. Τέλεια, φτάσαμε. Καλώς ήρθατε, χαίρομαι πολύ που σας βλέπω. Γεια. Δεσπίνη Σφέλη, πώς είστε? Μια χαρά. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι είστε πολύ όμορφοι. Βλέπεις, αυτά ακριβώς τις έλεγα και εγώ. Κάνε μια στροφή, Χρυσό μου, κάνε μια στροφή. Έτσι. Γκίζε. Γκίζε. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Περιμένετε, κυρία μου. Δεσπίνη. Δεσπίνη μου, δίνετε την προσκλήσή σας. Τι είπες? Λυπάμαι, αλλά το πάρτι είναι ιδιωτικό. Για να μπείτε, χρειάζεστε πρόσκληση. Τροπή σου! Όσο να και με παρέκει! Δεν ξέρω αν θα τρόπωσαν στο σχολείο. Μα είναι απίστευτο, είναι εξωφρενικό, είναι εξευτελιστικό. Έγινε μία παρεξήγηση. Από δεν θα πω. Από εδώ είναι η Μίτση. Είναι φίλη μου και θα έρθει μαζί μου στο πάρτι. Συγγνώμη, δεν το ήξερα. Μη φοράζεις. Τι συμβαίνει, Λορέντζο? Χάι. Απίστευτο. Δεν πιστεύω στα μάτια μου. Τελάρες, τελικά κατάφερα να έρθω στο πάρτι σου. Μα τι λέει? Έλα να σε φιλήσω, αγάπη μου, έλα. Τι καλή που είσαι! Έλα, θέλει, δεν θα φιλήσει. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Για μάτια, πήγαινε. Μα δεν θέλω, εγώ θα σου εξηγήσω. Άντε, άντε, άντε. Αχ, τι καλά, είστε και δύο κουκλίτες. Εμείς οι δύο έχουμε τόσα πολλά να πούμε. Πέρασαν τόσα χρόνια από την τελευταία μας συνάντηση. Γλυκιά μου σε μια θεά. Ποιος είναι? Ο πλευκός χειρουργός. Κάτι θαύματα, δεν πιστεύω στα μάτια μου. Ναι, καλώς ήρθες, πέρασε μέσα, πέρασε μέσα. Και εσύ γλύκα εσύ. Για να δούμε τι καλό θα πάμε. Πού να μου φέσα, ρήπα.
Πήγαινε να διαβάσει κάτω από το φω του φεγγαριού. Έλα, πήγαινε. Άδειασε με τη γωνιά μέσα. Χρειάζομαι το δωμάτιο, καταλαβαίνει. Φύγει, δρόμο σου λέω. Χρειάζομαι το δωμάτιο. Και μην γυρίσει γρήγορα. Έλα, προχωρά. Έλα τώρα, έλα. Μπορεί να πει. Εντάξει. Πολύ μου έχει λείψει. Έφαγα όλη τη μέρα στη δουλειά μου, αλλά τώρα θα ανταμυθώ και με το παραπάνω. Δεν μπορούσα να σε βγάλω από τη σκέψη μου μετά το γράμμα που μου έσυπνε, ξέρει. Ποιο γράμμα? Να σε εξομολογηθώ κάτι. Στην αρχή δεν είχα πάρει καθόλου σοβαρά τη σχέση μα, αλλά μετά από αυτά που διάβασα στο γράμμα σου, είσαι το μοναδικό κορίτσι που θέλω να έχω πλάι. Περίμενε, ποιο γράμμα? Ποιο γράμμα, τι ποιο γράμμα πλάκα μου κάνει? Το γράμμα που μου έγραψε με τα χέρια. Λίγο, δεν καταλαβαίνω για ποιο γράμμα λέει. Τι δεν καταλαβαίνει? Αυτό το γράμμα, ωραία. Λέει ότι θε να κάνουμε περισσότερο σεξ, τι περιμένει? Έλα, το κάνουμε. Έλα. Όχι, Γκίντο, δεν το έγραψα εγώ, κάνει λάθο. Μου λες αλήθεια? Αλήθεια. Με το ζόρι γράφω το όνομά μου χωρίς να κάνω λάθος. Τότε ποιο το έγραψε? Δεν πειράζει, ας φανταστούμε ότι το έγραψες εσύ. Έλα τώρα, όχι, έλα που είμαστε εδώ πέρα. Όχι, μόνο αυτό θέλεις. Τι? Εγώ φεύγω από εδώ. Μα δεν καταλαβαίνω. Μα γιατί θέλεις να φύγεις, έλα εδώ. Γιατί θέλεις να φύγεις, μου λες? Γιατί μιλάς συνέχεια για αυτό το κορίτσι που σου γράψε αυτό το γράμμα και εγώ δεν έχω ιδέα. Είσαι καλά? Μ' άρεσε το γράμμα γιατί νόμιζα ότι το είχες στείλει εσύ, καταλαβαίνεις? Ναι, αλλά δεν το έστειλα εγώ. Το μόνο που σε νοιάζει είναι ποια ζωή έστειλε το γράμμα, τίποτα άλλο. Μα σκέφτηκα ότι το έστειλες εσύ γι' αυτό. Έλα τώρα, ερέμησε. Μα πού βλέπεις το κακό? Ναι, αλλά δεν το έστειλα εγώ και δεν πιστεύω λέξη. Πήγαινε να βρεις αυτή που στο έστειλε. Άκουσε με, Πέλη, γελιοποιήθηκες μπροστά σε όλη την οικογένεια. Γιατί το λες αυτό τώρα, μαμά? Όλη η απρόκρεμα βρίσκεται στο πάρτι και εσύ ήρθες με αυτό το γελίο φόρεμα. Και το χειρότερο είναι ότι ήρθες με αυτή την κακόγουστη χοντρή γυναίκα. Γιατί το έκανες αυτό? Σου έχω κάνει τίποτα? Μαμά, η Μίτση είναι φίλη μου και δεν μ' αρέσει να τη λες. Και τι κοινό έχετε εσείς δύο, το φαγητό? Μαμά, δεν μ' αρέσει το υφάκι σου. Αν θες να ξέρεις, δεν ήθελα να έρθω. Αλήθεια, τότε ας μην ερχόσουν. Θα έπρεπε να αισθάνεσαι τυχερή που δεν σε πετάξαμε έξω από το πάρτι για να μην γελιοποιηθείς μπροστά στους καλεσμένους. Αλλά η αδελφή σου δεν θα με συγχωρούσε ποτέ. Αχ, αν σε δεν θα με συγχωρούσε ποτέ. Ποτέ. Τα παιδάκια είναι βούρλια. Πεντανόστιμα θα το φάω όλα. Από πού τα πήρατε, για πες μου, να πηγαίνω κι εγώ να παίρνω. Για πες μου, έχετε κι άλλα τέτοια, Δεν τα αγοράσαμε από το φούρνο της γειτονιάς Δεσποινής. Μπορείτε να φύγετε από το πάρτι και εσύ, Πέλη. Αυτά τα φορέματα μαστιγώνουν αδυσόπιτα την αισθητική μου. Αχ, αφού σου αρέσει να ασκείς κριτική στο φορέματα, καλό θα ήταν να ξεκινήσεις και από το δικό σου. Είναι άνοιξη, αγάπη μου, και συντήθηκε σαν ανεπτυγόπορο. Μα καλά, πού το βρήκες αυτό το φόρεμα, Πού το βρήκες? Τολμάς να μιλάς έτσι για το φόρεμά μου? Είναι αυθεντικό, δεν ακούω. Αλλά τι σου λέω, ούτε σε φωτογραφία δεν έχεις δει παρόμοιο. Τι μας λες? Το πιο όμορφο κορίτσι στο πάρτι είναι η Φέλη. Έλα, Φέλη, αγάπη μου, κάνε μια στροφή να σε καμαρώσει. Μα γιατί, αγάπη μου, είσαι μια κούκλα, Φέλη. Τι έχεις πάθει? Ήρθες στο πάρτι για να γελιοποιήσεις την κόρη μου. Ποιος έστειλε? Μήπως οι μαθητές της σκάρωσαν κάποια φάρσα? Εγώ δεν πιστεύω στα αυτιά μου, δεν πιστεύω αυτά από πού. Για να σου πω την αλήθεια, είχα σχηματίσει κακή γνώμη για σένα. Αλλά αυτό ξεπερνά και την πιο τρελή φαντασία. Δεν περίμενα να σου και τόσο στριμμένη. Εγώ πιστεύω. Φέλη, έχεις συνειδητοποιήσει πόσο έχεις προσβάλει εμένα και τις αδερφές σου? Και εμείς που είχαμε ετοιμάσει μια έκπληξη για σένα. Για μένα? Τι έκπληξη, μαμά? Θα σου γνωρίσει εμένα, αγόρι, αλλά η φίλη σου τίναξε τα πάντα στον αέρα. Φέρ' το αμέσως, καλέ, θέλω να δω αν θα αρέσει στη Φέλη. Πώς είναι δυνατόν να μην της αρέσει? Είναι ο γιος ενός από των καλύτερων πελετών του παπά σου. Παπά? Ναι, και ανήκει σε μία από τις καλύτερες οικογένειες. Αλλά θα χάσει πάσα ιδέα αν σε δει με αυτό το γελίο φόρεμα. Σε κοιτεύω να φύγεις, αλλιώς θα αυτοκτονήσεις. Δεν το πεις ότι πέθανε, γλυκιά μου. Δεν ξέρω, κάποια δικαιολογία θα βρω. Εσύ μην βγάζεις άχνα. Είσαι άσχετη με την αισθητική. Μπορεί να μην έχω αισθητική, αλλά σε συμπεριφέρεσαι σαν στρίγκλα στην κόρη σου. Όχι σαν μάνα, σε παρακαλώ. Ντολόρες, σε ψάχνα παντού. Πού είναι η κόρη σου? Θέλω να τη γνωρίσω. Ναι, άργησε πολύ. Φοβάμαι ότι δεν θα έρθει στο πάρτι. Μάλλον κάτι δεν τη έτυχε, φαίνεται. Και... δεν το πιστεύω. Αυτή η γυναίκα δεν βλέπει τίποτα χωρίς τα γυαλιά τη. Μετά από τα μέτρα τα lifting που έχει κάνει, τα δέρματα του τσιτώθηκε τόσο πολύ και έχει τόσα ράματα πίσω από τα αυτιά που τα γυαλιά τη δεν στέκονται πάνω στα αυτιά τη. Θα φορέσει φακού, αγάπη μου, Αστειεύεται. Έτσι κάνει πάντα. Μην την παίρνει τα σοβαρά. Αυτή είναι η κόρη μου, η Φέλη. Αγεια σου, χαίρομαι πολύ που συγχωρείτε. Ντολόρε, θα σε μαλώσω. Έχετε πολύ πλάκα, επιτρέψτε μου να σα συστηθώ. Είμαι ο Αλφρέντο Κάμπερ. Α, σαν το τυρί, ένα πράγμα. Εκείνο λέγεται Καμεμπέ. Αχ, τα μπέρδεψα, συγγνώμη. Συγγνώμη, ποια είναι η κυρία? Δεν σα σύστησα. Από εδώ είναι η Μίτσι Μονικά Ταλαμόν. Χάρηκα, είστε συγγενείς? Ναι, είμαι η θεία της Φέλη. Ναι, η θεία της και ήρθε για την έκπληξη. Την αγαπάει πολύ, ξέρετε. Καλώ στο Μάξι, θα ήθελα να σου γνωρίσω από εδώ τη Φέλη. Μάξιμο! Όλο Μάξιμο! Άκουγα και Μάξιμο, δεν έβλεπα. Μάξιμο. Για πες μου, πόσο χρόνο είσαι, πόσο είσαι? 17. Είσαι 17 χρονών, ψυχή μου! Εγώ είμαι η Μόνικα Μίτσου, η θεία. Μακρινή θεία, πολύ μακρινή. Ναι. Τα ακούσαμε, δεν είμαστε κουφοί. Τώρα που συστηθήκαμε, τι λέτε κι εσείς, κύριε Αλφρέντο? Δεν πάμε μέσα να διασκεδάσουμε, θα χάσουμε το πάρτι. Πολύ καλή ιδέα. Θαυμάσια. Μετά από εσάς.
Α, είσαι ένας gentleman. Και νόστιμο, σαν το τυράκι. Τα παρατάω. Δεν αντέχω άλλο. Κουράγιο, έχουμε ακόμα την περίληψη. Το έλα, ξέρω, ας κάνουμε ένα διάλειμμα. Το μυαλό μου έχει κολλήσει. Εντάξει, εντάξει, διάλειμμα. Ευχαριστώ. Πάντως ο Φράγκο και η μαμά σου είναι ωραίο ζευγάρι. Ωραίο ζευγάρι. Δεν είναι ωραίο ζευγάρι. Μα μου είπες ότι σου αρέσει. Όχι, δεν μου αρέσουν. Δεν τον θέλω. Είναι πολύ σκληρός. Εξάλλου δεν με συμπαθεί. Αλλά αυτό δεν με νοιάζει βέβαια. Ούτε και εγώ τον συμπαθώ. Εξάλλου δεν νομίζω ότι θα μείνω για πολύ μαζί. Εμπρός, έλα, ξεκινάμε. Έχουμε πολύ διάβασμα. Δίκιο έχεις. Ξέρεις τι σκεφτόμουν. Τι? Ο Ξαβιέ φέρθηκε έξυπνα όταν σου ζήτησε μια δεύτερη ευκαιρία. Ο Παύλο έκανε το ίδιο και το συγχώρεσες. Ναι, γιατί δεν είχα άλλη επιλογή. Μήπως το ξέχασες αυτό. Σωστά, το είχα ξεχάσει. Έλα, θα ξεκινήσουμε καμιά φορά. Ναι. Να σου πω κάτι. Εγώ θα έμενα με τον Ξαβιέ. Δεν συγκρίνεται με τον Παύλο. Δεν θα διαλέξω κανέναν από τους δύο. Θα διαλέξεις. Στο τέλος θα διαλέξει ένα από τους δύο. Πλάκα μου. Θα σταματήσεις τώρα τις βλακίες. Δεν βλέπεις ότι έχουμε διαγώνισμα. Αν δεν διαβάσουμε, θα κοπούμε. Έλα, ξεκίνα. Σκέφτομαι συνέχεια τον Μπλας. Μην τον σκέφτεσαι. Με τη βιογραφία που του έδωσες, δεν θα σε ξαναενοχλήσει. Θα συγκεντρωθείς επιτέλους. Κοίτα πόσες σελίδες έχουμε να διαβάσουμε. Τελειώσατε? Όχι ακόμη. Γιατί? Έγραψα μια περίληψη για σας. Μπορεί να σας βοηθήσει στο διάβασμα. Γιατί το έκανες αυτό? Γιατί. Μου έλειψες. Όταν κάνω κάτι για σένα, νιώθω ότι είμαι κοντά σου, Μαρίζα. Δεν τη θέλετε? Και το ρωτάς. Φυσικά. Καλό διάβασμα. Στο είπα. Ο Παύλο δεν θα σου έγραφε περίληψη. Ούτε θα ερχόταν εδώ για να σου πει πώς νιώθει για σένα, κυρίως μπροστά μου. Πέρασα πολύ ωραία, Παύλο. Ναι, τώρα καταλαβαίνω και... γιατί συμπαθείς τόσο πολύ. Και πώς να το δεις όταν έχει κέφια και μιμήσει. Είναι φοβερός. Κάνει μιμήσεις τρομερές. Είναι καταπληκτικός. Πέρασε πολύ καιρό σε αυτή την τελευταία φορά που διασκέδασα τόσο. Σε ευχαριστώ. Γιατί? Γιατί δέχτηκες να φάμε μαζί απόψε. Όχι, εγώ πρέπει να σε ευχαριστήσω, πατέρα. Επειδή σε πήγα σε ένα καλό εστιατόριο. Όχι, που δέχτηκες να βγούμε με τον Ατράντε. Συμπαθείς πολύ αυτόν τον καθηγητή, ε. Είναι φοβερός. Και τώρα πήγαινε για ύπνο, γιατί αύριο έχεις πρωινό ξύπνημα. Πέρασα πολύ ωραία. Άντε. Σε ευχαριστώ. Καλή νύχτα. Λάουρα! Λάουρα! Εγώ είμαι! Με σκότωσες! Τι τρέχει? Αν δεν κοιμάσαι, θέλω κάτι να σου πω. Κοιμόμουν, αλλά τώρα ξύπνησα. Πάει. Τι τρέχει? Έγραψα στη μαμά. Έστειλες γράμμα στο σπίτι? Όχι, ξέρεις, έγραψε ένα γράμμα στην κυρία στο Χοχούι, συστημένο. Λες να το λάβει αύριο? Μπορεί αύριο, μεθαύριο, δεν ξέρω. Τι της έγραψες? Θα στα πω με τον Νίκη και με τον Σίγμα. Τα θυμάμαι όλα πολύ καλά. Ξέρεις, τα έμαθα απ' έξω. Αρχίσαμε το γράμμα κάπως έτσι. Λοιπόν. Μέρι, θα εκπλαγείς όταν μάθεις ποια έγραψε αυτό το γράμμα. Είμαι η Ντολόρες. Η Λόλα, ήθελα να πω. Η κόρη που άφησες ως δώρο στους κυρίους σου στο Buenos Aires. Μην ανησυχείς. Δεν θέλω να σε συναντήσω για να παραπονεθώ ή να σε ρωτήσω γιατί με εγκατέλειψες σαν κάτι ασήμαντο. Η φίλη σου μου είπε ότι. Επέστρεψε στο Κοκκούι γιατί είσαι άρρωστη. Το μοναδικό πράγμα που θέλω να μάθω είναι αν είσαι ζωντανή. Γι' αυτό θα ήθελα να μου απαντήσεις για να μάθω αν είσαι καλά. Η διεύθυνσή μου είναι... Πες μας! Όχι, όχι, δεν θα ηρεμήσονται με αφού αλλάξεις να μίλα, λέγε, έλα, θέλει, ακούσω, πες μας. Επιτέλους. Τι είπε η μαμά σου όταν σε είδε με το φόρεμα? Ήθελε να καλέσει τον επίσκοπο για να εξορκίσει τον διάβολο από μέσα. Τον επίσκοπο, αυτό ήταν. Έλα, πες μας κι άλλα, λέγε τώρα, έλα ρε Φέλη. Τι σας έπιασε, τι θέλετε να μάθετε, επιτέλους? Θέλουμε να μάθουμε απλώς τι έγινε, γιατί είπες ότι πέρασες ωραία?
γιατί γνώρισα τον Μάξιμο. Ποιος είναι, αγόρι? Όχι, σκύλος. Μόνο θα έπρεπε να βάλουν κάμερες στο σχολείο και να φέρουν ψυχίατρους για τους τρελούς, ε! Καλημέρα, Σολ. Βλέπω ότι ξύπνησες μέσα στην τρελή χαρά. Δεν πας να δεις κανένα γιατρό καλύτερα. Κοριτσιά, μήπως θα δεις κάτι άσχημο εδώ πέρα, ε? Σταμάτα, σταμάτα, θα το τελειώσει. Για να ψάξω, έλα, άστο. Ήρθα να σε πάρω για να πάμε μαζί για πρωινό. Σε ευχαριστώ. Το απόγευμα θα πάμε για ψώνια. Α, δεν μπορώ σήμερα. Όχι. Διάβαζα όλο το Σαββατοκύριακο για να πάμε για ψώνια σήμερα. Λυπάμαι, αλλά έχω μια πολύ σημαντική δουλειά. Γεια. Είναι μυστικό. Πάμε. Θα τα ξαναπούμε, γλυκές μου. Θα τη σκοτώσω! Δεν την αντέχω, είναι μια στρίγκλα! Δεν σκαρώνει άραγε πάλι αυτό. Τίποτα, θέλει να τραβήξει την προσοχή μας, αυτό είναι. Δεν ξέρω, πάντως σε μένα μου φάνηκε σοβαρό. Α, κι εγώ που νόμιζα ότι η αγάπη άλλαξε τον τρόπο που σκέφτεσαι. Όχι, ε! Ναι! Είσαι ερωτευμένη! Θα το βουλώσετε επιτέλους! Θέλει, θέλει, έλα! Παράθα, ναι! Προχώρα, προχώρα, έλα! Περίμενε, πρώτα θα μου πεις τι συμβαίνει. Τώρα αμέσως. Όχι, δεν μπορώ να το πω σε κανέναν. Ούτε σε μένα. Όχι, ούτε σε σένα. Δεν μπορώ να πω λέξη. Ποια νομίζεις ότι είσαι? Αυτή είναι η δεύτερη φορά που με στείνεις και δεν μπαίνεις ούτε στο κόμμα. Εντάξει, να μου πεις το γιατί. Λοιπόν, πρέπει να πάω κάπου αλλού. Ικανοποιήθηκες? Δεν ικανοποιήθηκα. Λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να σου πω περισσότερα. Εγώ λυπάμαι περισσότερο για τη φιλία μας έλειξε. Αντεχάσου. Αϊ, 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 είναι εξωφρενικό. Πού οδεύει αυτός ο κόσμος? Θα παραμιλάς για πολύ ακόμη. Αι, αι, αι. Συγγνώμη, αλλά μου κόψατε το αίμα. Δεν περίμενα να σας βρω εδώ τόσο νωρίς. Ήρθα γιατί θέλω να ασχοληθείς με κάποια επίγοντα θέματα. Με κάποια πολύ σημαντικά θέματα. Α, βέβαια, όπως θέλετε. Συγγνώμη, για ποιο θέμα μιλάμε? Μιλάω για την πρόσληψη του Αντράντε. Θυμάσαι? Α, ναι, ναι, το θυμάμαι πολύ καλά, ναι. Τι είναι αυτό? Αφιέρωσα αρκετό χρόνο για να γράψω τα πάντα κατά λέξη. Αχα. Κάθεσε και διάβασε προσεκτικά. Δεν θέλω λάθη. Εντάξει? Ω, σας διαβεβαιώνω ότι δεν θα υπάρξουν λάθη. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Τι είπες? Αυτό που μου ζητάτε είναι πολύ, πώς να το θέσω. Είναι παράλογο, δεν μπορώ να το κάνω. Παράλογο? Με όλο το σεβασμό. Αν δεν μπορείς να το κάνεις, τότε δεν μπορείς να διευθύνεις το σχολείο. Τι υπονοείτε? Δεν συνηθίζω να σπαταλάω χρόνο εξηγώντας προφανή πράγματα. Ξέρεις πολύ καλά ότι μπορώ να ξεφορτωθώ εύκολα τους άχρηστους και ευαίσθητους ανθρώπους. Διάβασε προσεκτικά. Ναι. Και προσπάθησε να μην κάνεις κανένα λάθος. Θα προσπαθήσω. Αυτό ήθελα να ακούσω. Θα εξαφανίσουμε τον Αντράντε. Δεν ήταν η Ελίζα, δεν ήταν η Άντρια. Τώρα έκανα να σε ακούω όλο, γι' αυτό μιλάς. Πλάκα σου κάνουν. Κατάλαβε το και ξεκόλα. Ναι, άντε. Συγγνώμη που άργησα, ορίστε το σάντουιτς. Ευχαριστούμε. Καλό, ε. Γύρνα πίσω, γύρνα πίσω. Ποια το άφησε αυτό εδώ πέρα στο πιάτο? Την είδες? Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις? Εσύ με έπρεπε στο σάντουιτς. Ποια το άφησε, πες μου. Το έβαλα στο πιάτο και πήγα να σερβίρω καφέ στα παιδιά στο άλλο τραπέζι. Μετά το έφερα σε σένα. Είσαι σίγουρος? Λέγε. Ναι. Άρα αυτή η κοπέλα βρίσκεται εδώ μέσα τώρα. Μίτσι, Μίτσι, μη φεύγεις, έλα πίσω, σε παρακαλώ. Όχι, όχι. Το βρήκα, είναι η Φερνάντα. Η Φερνάντα μας έλεγε. Αποκλείεται, έχεις μισή. Δεν μου λες, θα ηρεμήσεις λίγο. Θα χαλαρώσεις, σου είπα. Κάνουνε πλάκα, μη δίνεις σημασία. Πλάκα, για διάβασε, σου φαίνεται για πλάκα. Διάβασε και πες. Όταν θυμάμαι το άρωμά σου, να τριχιάζω από συγκίνηση. Μακάρι να μου τέλεια για να σ' αρέσω, αλλά δεν είμαι. Υποφέρω από μια αρρώστια και θα ήθελα να το ξέρω. Είναι τυφλή! Κοφτοδούλεμα, μωρέ. Ωραία. Πάσχω από μια σεξουαλική δυσλειτουργία, γιατί την ονομάζουν αχαλήνο λίπιντο. Η σεξουαλική μου ζωή πρέπει να είναι πιο ενεργή από αυτή των φυσιολογικών ανθρώπων. Ίσως αυτό να με τράβηξε σε σένα. Ο αδελφός σου με διαγέρει. Ζωστέρα με. Αρρωσταίνει, πω πω. Πού είσαι? Αυτή, ρε, παιδιά. Έλα, πού είσαι, πες μου γρήγορα, πού είναι? Τι έγινε, Λάσεν, υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Όχι, τίποτα, κυρία, κάτι έχασε και το ψάχνει, θα πάμε να το βρούμε εμείς έξω, γεια. Μία, να σε ρωτήσω κάτι. Σ' ακούω. Τι τρέχει? Είπες χθες βράδυ κάτι που με έβαλε σε σκέψεις. Τι? Γιατί δεν είσαι αρκετά καλή για κανέναν? Δεν είμαι, ούτε για τον Μανουέλ, ούτε για τον πατέρα μου. Τι σχέση είχε ο πατέρας σου? Καλά, δεν σου είπα, βγαίνει με τη Σόνια Ρέι. Αφού έχει φιλενάδα, δεν θα ενοχλεί εσένα και η γκόμενα είναι απίστευτη, έτσι. Δεν τον αδικό καθόλου. Αυτό ακριβώς με ενοχλεί. Όλοι κάνουν σαν τρελή για τη φιλενάδα του πατέρα μου. Νομίζω ότι αυτό που σε τρελαίνει είναι ότι ο πατέρας σου κάνει αυτό που δεν μπορείς να κάνεις εσύ.
Έχει μια σύντροφο και περνάει καλά. Γιατί το λες αυτό? Γιατί είμαι φίλος σου και είμαι ειλικρινής μαζί σου. Γιατί δεν ανοίγεις τα μάτια σου για να δεις ότι όλα τα αγόρια είναι τσιμπημένα μαζί σου, ε? Τι είναι αυτά που λες, δεν καταλαβαίνω. Βρεχαζούλα, απόλαυσε τη ζωή και ξέχνα το Μανουέλ. Αυτό το έκανα ήδη, ο Μανουέλ. Ποιος είναι ο Μανουέλ? Αλλά και από το σχολείο δεν μ' αρέσει και κανένας. Βρες κάποιον εξωσχολικό, θα σε βοηθήσω. Πλάκα κάνεις? Όχι, δεν κάνω πλάκα. Σήμερα το απόγευμα θα βγεις μαζί μου. Σύμφωνοι. Τα λέμε αργότερα. Έτσι, μπράβο. Γεια. Θα μου κάνεις μια χάρη. Αν η Μία σε ρωτήσει για μένα, εσύ δεν θα απαντήσεις. Εντάξει, αλλά μην ανησυχείς. Η Μία δεν ρωτάει ποτέ για σένα. Αλήθεια? Τώρα ήσυχασα. Ήρθα. Χαλάρωσε, χαλάρωσε, Σόλ. Όχι εδώ. Συγγνώμη, δεν μπορείς να φανταστείς τι σημαίνει για μένα η εμπιστοσύνη σου. Είναι πολύ σημαντική. Μήπως μίλησες σε κανέναν? Όχι, ούτε στην κολλητή μου. Δεν κανόνισα τίποτα για το απόγευμα για να κάνω ό,τι μου ζητήσεις. Ωραία, ωραία. Εδώ είναι το σπίτι μιας γυναίκας που έχει μια φίλη στο Κουκουί. Θέλω να μάθεις αν αυτή η γυναίκα είχε μια κόρη που την εγκατέλειψε. Εντάξει, αλλά ποιον αφορά αυτό? Καλά, θα σου εξηγήσω αργότερα. Τώρα πήγαινε στην τάξη. Εντάξει. Όχι, όχι εδώ, ε. Τι θες να κάνουμε το απόγευμα? Τίποτα. Σήμερα το απόγευμα πρέπει να πάω με τον πατέρα μου στο γιατρό. Μα πρέπει να πας εσύ, δεν μπορεί δηλαδή να πάει κάποιος άλλος? Μπορεί, αλλά δεν θέλω να τον αφήσω μόνο του. Δεν είναι πολύ καλά μετά το χωρισμό. Είναι πολύ χάλια, τον λυπάμαι. Ναι. Και αυτό που με νευριάζει είναι ότι η μαμά είναι μια χαρά, δεν της καίγεται καρφί. Ναι, αλλά δεν φταίει μόνο η μαμά σου, σίγουρα θα είχε τους λόγους της. Όχι, όχι. Το πρόβλημα είναι ότι τώρα θέλει να ζήσει όσα δεν έζησε όταν ήταν νέα. Έχει την εντύπωση ότι θα ξαναγίνει 20 χρονών αν χωρίσει με τον μπαμπά. Αυτό θέλει. Ναι. Οι γονείς σου πώς θα πάνε? Ο πατέρας μου ταξιδεύει συχνά για επαγγελματικούς λόγους. Και όταν γυρίζει κάνουν σαν ερωτευμένα πιτσουνάκια. Σε ζηλεύω. Οι γονείς σου αγαπιούνται. Θέλεις να έρθω μαζί σας σήμερα το απόγευμα? Θες? Και το ρωτάς. Σε ευχαριστώ. Έλα, σταμάτε τώρα. Αχ, ωραία, βρήκατε επιτέλους τον δρόμο για την τάξη. Καθίστε κάτω γρήγορα. Ελπίζω να κάνατε τις εργασίες για το διαγώνισμα. Κυρία, οι καθηγητές μας αξιολογούν όλους ταυτόχρονα, δεν έχουμε χρόνο. Ησυχία. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο πρέπει να ετοιμάσετε τις εργασίες σας. Αλλά επειδή εσείς διαβάζετε για να περάσετε με χαμηλό βαθμό και μελετάτε την τελευταία στιγμή. Κυρία. Ναι. Ξέρω μια μαθήτρια που έγραψε μια πολύ καλή εργασία. Και ποια είναι αυτή η μαθήτρια? Η Σπυρίτο. Ωραίο αστείο. Την ξέρω τόσα χρόνια και ποτέ δεν έγραψε μια εργασία. Μάλλον δεν με ξέρετε πολύ καλά, γιατί η εργασία μου είναι έτοιμη. Ορίστε. Για να δω. Μου επιτρέπετε, παιδιά? Επιθεωρώ διάφορες τάξεις του σχολείου και τώρα ήρθε η σειρά σας. Μου επιτρέπετε να καθίσω? Καθίστε όπου θέλετε. Εγώ θα κάνω το μάθημά μου. Συγγνώμη, Χίλντα, θα πρέπει να σας διακόψω. Και για ποιο λόγο? Το ξέρεις ότι δεν θα διακοπτά το μάθημά σου αν δεν ήταν κάτι σημαντικό. Σας ακούω. Θέλω να ανακοινώσω κάτι. Σε παρακαλώ, σταμάτα να παίζεις. Θέλω να ενημερώσω τους μαθητές για μια νέα εξέλιξη. Από εδώ και στο εξής, ο κύριος Αντράντε δεν θα είναι σύμβουλος της πρώτης λυκείου. Γιατί, γιατί εμείς κύριε, το θέλουμε, κύριε Αντράντε. Σιωπή! Σιωπή! Αυτή είναι η κανονισμή του σχολείου. Οι καθηγητές θα εναλλάσσονται. Μα αυτό γίνεται στο τέλος της χρονιάς. Γιατί πρέπει να φύγει τώρα? Για προσωπικούς λόγους του καθηγητή. Ποιους λόγους? Αυτό δεν αφορά εσένα ούτε κάποιον άλλο μαθητή. Συγγνώμη, συγγνώμη. Μόλον ότι δεν παρεμβαίνω σε παιδαγωγικά θέματα, νομίζω ότι οι μαθητές είναι αρκετά μεγάλοι και τους αξίζει μια σαφής εξήγηση. Γιατί δεν καλείτε τον κύριο Αντράντε για να μας πει τους λόγους του? Πάω να τον φωνάξω. Σπυρίτο! Γύρνα αμέσως πίσω! Πάει καλά ο πατέρας σου? Ξέρω, εγώ φαίνεται ότι η Νέα τον επηρεάζει. Τι να σου πω. Πρόσεχε. Προσέχω, αγάπη μου. Μην ανοίξεις τα μάτια σου ακόμα. Δεν κλέβω. Μη σε τον ακλέβεις. Γιατί μου κλείσες τα μάτια? Πρόσεξε, γιατί έχει σκαλοπάτι. Ένα, δύο, τρία. Καλά. Θέλω να δω. Λοιπόν, είσαι έτοιμη? Έκπληξη. Γιατί αυτό το παγωμένο χαμόγελο, Τι είναι αυτό? Δεν
Δεν είχαμε πει ότι θα διακοσμούσαμε μαζί το σπίτι μας. Ναι, ναι, το είχαμε πει, αλλά σκέφτηκα ότι δεν υπήρχε λόγος να κουραστείς με όλα αυτά που συμβαίνουν. Ξέρεις, εσένα σκέφτηκα. Για περίμενε. Περιμένω. Ναι. Περίμενε. Ποιος το έκανε, ο αρχιτέκτονας ή εσύ? Να, φυσικά εγώ, γλυκιά μου. Έχεις την εντύπωση ότι ο αρχιτέκτονας θα είχε τέτοιο γούστο? Τι, δεν σ' αρέσει? Όχι! Όχι. Δεν μ' αρέσει! Όχι. Το συγχαίνομαι! Δεν έχει χρώμα! Θέλω να ζω μέσα σε σπίτι, όχι σε κλινική! Καλά, τι νομίζετε ότι είστε? Σιωπή είπα, μιλά διάλειμμα! Σιωπή είπα! Δεν καταλαβαίνω! Γεια σας. Με καλέσατε? Α, ναι, πέρασε, Αντράντε. Σε περιμέναμε. Έλα, έλα, έλα. Ναι, πήγαινε στο θρανείο σου. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Γιατί η Σπυρίτο μου είπε ότι με απαλλάσσετε από τη θέση του συμβούλου εξαιτίας κάποιων προσωπικών μου προβλημάτων. Από όσο ξέρω, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Είσαι σίγουρος, Οκτάβιο? Για θυμίσου καλύτερα. Για θυμίσου. Δεν ξέρω τι υπονοείτε. Μπορείτε να γίνετε λίγο πιο σαφής, κύριε Ντούνοφ? Δεν βρίσκομαι εδώ για να δίνω εξηγήσεις. Βρίσκομαι εδώ για να δίνω εντολές και εσύ να τις εκτελείς. Τι πάει ο μπαμπά σου? Δεν έχω ιδέα. Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά νομίζω ότι φέρεσε πολύ άδικα στον κύριο Αντράντε. Συμφωνείτε, παιδιά? Βεβαίως. Σιωπή, εγώ είμαι υπεύθυνος για τα θέματα των καθηγητών. Γι' αυτό αποφάσισα ότι ο κύριος Αντράντε θα απομακρυνθεί από τη θέση του συμβούλου. Είναι άδικο. Δεν θα σας αφήσουμε να το κάνετε. Συγγνώμη, αλλά θα με ενδιαφέρε πολύ να μάθω για ποιο λόγο με απαλλάσσετε από τα καθήκοντά μου. Ακριβώς. Έχουμε όλοι το δικαίωμα να μάθουμε τον λόγο. Δεν θα σας αφήσουμε να τον απομακρύνετε αν δεν μάθουμε τον λόγο. Γιατί τον απαλλάσσετε? Γιατί ναι. Δεν τους λες, Ντούνοφ, είναι σχεδόν ενήλικες. Έχουν το δικαίωμα να μάθουν τι συμβαίνει. Πες τους το. Θα σας πω. Ο κύριος Αντράντε θα απομακρυνθεί από τη θέση του γιατί θα αποβληθεί από το Elite Way. Τι έκανε? Γιατί να το κάνουμε? Θέλουμε να μάθουμε τον λόγο. Είναι πολύ απλό. Ο κύριος Αντράντε δεν είναι πραγματικός καθηγητής. Δεν έχει πανεπιστημιακό πτυχίο για να μπορεί να διδάξει. Πώς το ξέρετε αυτό? Έχω αποδείξει, Σπυρίτο. Μα δεν είναι αλήθεια. Ηρεμήστε, παιδιά. Αυτό που είπε ο Ντουνόφ είναι αλήθεια. Βλέπετε, παιδιά μου, εγώ δεν είμαι καθηγητής. Λοιπόν, οι εξηγήσεις δόθηκαν, άρα το θέμα έληξε. Κύριε Αντράντε, από εδώ και στο εξής δεν ανήκει στο προσωπικό του σχολείου. Θα σε παρακαλούσα να φύγεις. Α, όχι, όχι. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν εκτιμάς την προσπάθεια. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα, εσύ. Και βέβαια εκτιμάς την προσπάθειά σου. Ναι, το βλέπω. Αυτό που δεν αντέχω είναι ότι διακόσμησες το σπίτι σύμφωνα με το δικό σου γούστο. Είσαι πολύ μεγάλος εγωιστής. Α, τώρα έγινε και εγωιστής. Μπράβο, μωρέ, μπράβο. Ναι, ναι. Εγώ έσπασα το κεφάλι μου για να σκεφτώ ποιο στυλ θα σ' αρέσει εδώ μέσα και τώρα είμαι εγωιστής. Έπρεπε να μου το πεις, γιατί είχα ράψει μια στολή νοσοκόμες, αγάπη μου. Διακόσμησες την κουζίνα, τα χειρουργεία νοσοκομείου. Απίστευτο. Λοιπόν, θες να μιλήσουμε για γούστο, Μια μαϊμού θα είχε καλύτερο γούστο από σένα. Πώς τολμάς να μιλάς για το γούστο μου? Η κουζίνα μου, όπως και τα υπόλοιπα δωμάτια του σπιτιού μου, είναι γεμάτα με ζεστά χρώματα, πίνακες. Ναι, βέβαια. Το σπίτι μου είναι ζεστό. Μοιάζει με καμαρίνη, Σόνια. Αν κρεμούσες μια κουρτίνα, θα μοιάζε με θέατρο. Φτάνει! Αρκετά άκουσα. Ως εδώ και μην παρέκει. Αυτή τη φορά ξεπέρασες τα όρια. Τι θα κρεμάσεις αυτούς τους άσπρους τοίχους αντί για πίνακες, Μήπως ακτινογραφίες? Α, το βρήκα. Μην έτσι στην κλινική σου. Ταιριάζει περίφημα με τα γύψινα μούτρα σου. Σόνια, πού πας, Ελλάδο, Σόνια, Σόνια! Δεν θα αφήσουμε να απολυθεί ο Οκτάβιο. Μας έχει σώσει αμέτρητες φορές. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Ναι, αλλά τι, αφού δεν έχει πτυχίο, δεν μπορεί να διδάσκει. Το πτυχίο δεν έχει σημασία. Κάποια λύση θα βρούμε. Να οργανώσουμε μια σχολική αποχή, τι λένε. Ναι, 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 ναι. Ωραία ιδέα. Ωραία. Συγγνώμη, παιδιά, σας έχω άσχημα νέα. Δεν θα σας αρέσει. Τι έγινε? Ο Ντούνοφ συγκάλεσε το διοικητικό συμβούλιο για να συζητήσουν το θέμα. Τι είπαν? Δυστυχώς όλοι συμφώνησαν να απολύσουν τον Αντράντε. Μα γιατί είναι άδικο, πατέρα, είναι πολύ άδικο. Αυτό θέλουν επίσης να τον στείλουν στη φυλακή. Τι? Όχι, όχι, δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Παιδιά, πρέπει να κάνουμε κάτι και γρήγορα, μάλιστα. Είναι τρελή, δεν μπορούν να το στείλουν έτσι εύκολα στη φυλακή. Όπως είπες, είναι τρελή, είναι άδικο. Λυπάμαι πολύ για όλους σας γιατί το συμπαθούσατε πολύ. Μακάρι να μπορούσα να κάνω κάτι, αλλά δεν είναι στο χέρι μου. Πατέρα, αν θέλεις να μας βοηθήσεις, κάνε κάτι. Δεν μπορεί να πάει ο Οκτάβιος στη φυλακή.
Σου υπόσχομαι ότι θα κάνω ό,τι μπορώ. Δεν είναι αρκετή μια υπόσχεση. Θέλω να μου πεις ότι δεν θα τον απολύσουν. Κοιτάς πολλά, Παύλο. Σκέψου λογικά. Μα ποιο είναι το πρόβλημα αφού είσαι ο ιδιοκτήτης του σχολείου. Ακούστε, παιδιά. Ακούστε. Είμαι ο ιδιοκτήτης, αλλά το θέμα είναι περίπλοκο. Υπάρχουν νομικά ζητήματα και ένα διοικητικό συμβούλιο. Το θέμα του Ανδράντε είναι πολύ λεπτό. Ακούσατε τι έκανε. Βοήθησε μας, πατέρα. Δεν πρέπει να τον απολύσουν. Είναι πολύ σημαντικός για μας και δεν αξίζει τέτοια μεταχείριση. Το ξέρω, Παύλο. Έχουμε εμπιστοσύνη. Ηρέμησε, Παύλο. Ο μπαμπάς σου θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του. Δεν ξέρω. Δεν εξαρτάται μόνο από αυτόν όμως. Αλλά κάποια λύση θα υπάρχει. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Μαρίζα, μην νιώθεις άσχημα. Θα συνεχίσεις να βλέπεις τον πατέρα σου κάθε μέρα. Κορίτσια, θα πεθάνω αν πάει στη φυλακή. Έλα να κάτσεις. Ευχαριστώ. Ο Παύλο είναι χάλια. Ο πατέρας μου είναι δολοφόνος. Θα του κόψεις το κεφάλι. Μη στεναχωριέσαι. Δεν θα του κάνουν τίποτα. Κι αν τον δείσουν, κάτι θα κάνουμε. Σκεφτήκατε τίποτα? Μόνο ένα θαύμα θα τον πει. Λοιπόν, το βρήκα. Ο Κάπριο δεν χρειάζεται να φύγει. Τρελάθηκες, Παύλο? Καθόλου. Λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι δεν είναι καθόλου. Το ξέρουμε. Ωραία, κανείς δεν είπε ότι χρειάζεται να διδάσκει. Τι εννοείς? Πες μας. Να του δώσουν μια άλλη θέση. Του επόπτη, για παράδειγμα. Δεν χρειάζεται πτυχίο γι' αυτό. Έτσι δεν είναι? Είσαι και πρώτος. Στάσου, περίμενε, έρχομαι. Πρέπει να μιλήσουμε στον παπά σου. Και αν πει όχι. Θα το ρισκάρουμε. Όχι, όχι, παιδιά. Πρέπει να πολεμήσουμε ως το τέλος για να μην τον απολύσουν. Mm. Συμφωνείς, Παύλο? Mm. Τι κάνεις? Μαζεύω τα πράγματά μου. Εγκαταλείπεις τον αγώνα χωρίς καν να παλέψεις? Δεν έχω καμία ελπίδα. Τι είναι αυτά που λες? Όχι. Πρέπει να παλέψεις, μην εγκαταλείπεις. Δεν μπορώ να παλέψω, Μαρίζα. Αυτοί έχουν δίκιο. Τους είπα ψέματα, τους εξαπάτησα και έχουν κάθε δικαίωμα να με απολύσουν, κορίτσι μου. Τα πτυχία δεν έχουν καμία σημασία. Είσαι ο καλύτερος καθηγητής του σχολείου. Δεν πρέπει να φύγεις. Θα τα πούμε στο σπίτι. Οκτάβιο! Πού είναι ο Οκτάβιο? Έφυγε. Ορίστε. Ναι. Είναι δηλός, δεν έκανε καμία προσπάθεια. Τι λες τώρα? Ο Οκτάβιο είναι πολύ γενναίος. Μόνο εσύ το λες. Πριν από λίγα λεπτά τον υπερασπιζόμουν. Αλλά τώρα πιστεύω ότι έχεις δίκιο εσύ, μαμά. Τότε γιατί συμπεριφέρεται έτσι? Δεν το καταλαβαίνω. Είμαι σίγουρη ότι θα έκανε ό,τι μπορούσε. Το θέμα του Αντράντε είναι σοβαρό, Πιλάρ. Μαμά, ο Οκτάβιο είναι ο καλύτερος καθηγητής που είχαμε ποτέ. Μην κλαις, μωρό μου. Πιλάρ, τι συμβαίνει, κορίτσι μου? Κλαίει επειδή απέλυσα τον Οκτάβιο. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι? Αυτός είναι ένας απατεώνας. Το σχολείο μας δεν μπορεί να έχει έναν τέτοιο καθηγητή. Να νίκουν. Μπαμπά, ο Παύλο έχει μια ιδέα. Ο Παύλο? Να τον βάλει σε μια θέση που δεν χρειάζεται πτυχίο. Μετά από όσα έκανε, ούτε να το συζητάς. Μπαμπά, ο Οκτάβιο είναι ο καλύτερος καθηγητής που έχουμε. Είναι ο μόνος που σεβόμαστε όλοι, ο μόνος που ακούμε. Αν θέλεις, μπορείς, μπαμπά. Ακόμη και αν ήθελα να κάνω κάτι, η απόφαση ανήκει στο διοικητικό συμβούλιο. Εσύ δεν είπες ότι είσαι υπεύθυνος για τους καθηγητές και όχι το συμβούλιο? Είσαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει λύση? Σκέψου κάτι. Τον υποστηρίζεις επειδή είναι αντίπαλός μου, έτσι για να μου πας κόντρα. Η σχέση μας είναι άλλο θέμα. Όμως φοβάμαι ότι τα παιδιά θα πληγωθούν πάρα πολύ από μια απόφαση που πήρε το διοικητικό συμβούλιο και εσύ. Να το ξέρεις. Όχι, όχι, ξέρω τι κάνω, Κλόντια. Μην είσαι προκατηλημένη απέναντί μου, σε παρακαλώ. Αυτό το θέμα δεν αφορά εμάς τους δύο. Μας αφορά. Τσ' αρέσει να κόβεις κεφάλια, μπαμπά? Όχι, όχι. Ψέματα, δεν θες να το κάνεις γιατί είσαι κακός. Όχι. Για να είμαι ειλικρινής, δεν δίνω δεκάρα για τον Αντράντε. Έχεις καμιά τσίχλα? Θέλω να μαζίσω κάτι τώρα. Ευχαριστώ. Α? Καθίστε όλοι στις θέσεις σας. Ωραία. Τι έγινε με τον Οκτάβιο? Τότε τι συμβαίνει? Θέλω να σας ενημερώσω ότι οι μαθητές του τέταρτου έτους δεν θα κάνουν μάθημα. Ωραία! Θα μείνετε όμως εδώ για να κάνετε τις εργασίες σας. Μη με αναγκάσετε να σας τιμωρήσω. Τι είναι αυτό? Μία άδεια για να φύγεις. Θέλω να πας τώρα σε εκείνη τη διεύθυνση. Τέλεια, πανετοιμαστώ για να φύγω. Μην ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά. Σε ευχαριστώ. Μη βγει κανείς εκτός τάξης. Το είδες αυτό? Που έστειλε ο Μπλάστης όλη? Δεν ξέρω. Με δουλεύεις, κολλητή σου είναι. Αυτή η Λίθα δεν είναι πλέον φίλη μου, γι' αυτό παράταμε. Πιλάρ, γιατί κλαις? Γιατί ο μπαμπάς μου είναι ένα κάθαρμα. Δεν πρόκειται να αλλάξει τώρα. Πάντα ήταν ένα κάθαρμα. Μην μιλες έτσι για τον πατέρα μου.
Μα εσύ το είπες πρώτη. Δεν μπέκαλε. Κι άλλο γράμμα. Θα τρελαθώ έτσι, θα καταλήξω το τρελοκομείο με αυτήν, ναι. Να. Ποια μου στέλνει γράμματα, μωρέ, ποια μου στέλνει γράμματα. Μήπως η Πιλάρα. Συγχαρητήρια, ήσουν σπουδαίος, αυστηρός, πιστικός και στιβαρός. Μπράβο. Ευχαριστώ, κύριε Μπασταμέντε. Ακολούθησα τις οδηγίες σας κατά γράμμα. Το είδατε. Τα πήγες περίφημα. Ναι. Αυτό ακριβώς ήθελα κι εγώ. Ναι. Επιτέλους ο Πάμπλο, ο γιος μου, άρχισε να με εμπιστεύεται. Ναι. Μου ζήτησε μάλιστα να βοηθήσω τον Αντράντε. Α, τώρα που το αναφέρατε και η κόρη μου ζήτησε να βοηθήσω τον καθηγητή Αντράντε. Δεν είναι καθηγητής ο κύριος Αντράντε. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα, ξεχάστε το. Είδατε τι κάνει η συνήθεια. Μπορώ να σας ζητήσω κάτι, παρακαλώ πολύ? Δεν μπορεί να παραμείνει στο σχολείο ως επόπτης. Αποκλείεται. Θέλω να φύγει από το σχολείο. Ασκεί κακή επιρροή στα παιδιά. Ναι, εντάξει. Κάτι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Σκέφτηκα ότι θα ήταν καλή ιδέα αν τον βάζαμε υπεύθυνο. Όχι, πολύ σκέψη τρώει το λαφέντη. Θα κάνεις ό,τι λέω. Αυτή ήταν η συμφωνία. Κατανοητό? Ποια ήταν η συμφωνία, παπά? Μην το φοβάσαι, πάρε το ρίσκο και μην κρατιέσαι. Μην ασχολείσαι με κλαμαφωνές. Κάτσε καλά κι όλα θα περάσουν. Θέλει ηρεμία, θέλει ησυχία. Μείνε μακριά από τα σκουπίδια. Θες να σωθείς, ελευθερώσου. Απάντηση βρες στο ερώτημά σου. Μην ασχολείσαι με κλαμαφωνές. Κάτσε καλά κι όλα θα περάσουν. Στο φόβο σου αν μπορείς άλλο τέλος. Πίνες κάτι σου φωνή. Το φόβο άσε και ελεύθερος να σε. Την ησυχία σου βρες. Τον εαυτό σου πια βρες. Την ησυχία σου βρες. Τον εαυτό σου πια βρες. Αντιστάσου, όλα αυτά είναι στα μυαλά σου. Ας την ψυχή σου να στα πει όλα. Πετάξε, άνοιξε τα φτερά σου. Μην ασχολείσαι με κλαμαφωνές. Κάτσε καλά κι όλα θα περάσουν. Θέλει ηρεμία, θέλει ησυχία. Μείνε μακριά από τα σκουπίδια. Θες να σωθείς, ελευθερώσου. Απάντηση βρες στο ερώτημά σου. Μην ασχολείσαι με κλαμαφωνές. Κάτσε καλά κι όλα θα περάσουν. Στο φόβο σου αν μπορείς άλλο τέλος. Πίνες κάτι σου φωνή. Στο φόβο άσε και ελεύθερος να σε. Την ησυχία σου θες. Τον εαυτό σου πια βρες. Την ησυχία σου θες. Την ησυχία σου θες.